Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρέπει να ανακατεύονται στις εσωτερικές υποθέσεις της Κίνας και να περνούν τις κόκκινες γραμμές, δήλωσε ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών Ουάνγκ Γι σε συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν. Οι απαιτήσεις της Κίνας είναι συνεπείς. Υποστηρίζουμε πάντα τον αμοιβαίο σεβασμό των βασικών συμφερόντων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρέπει να αναμειγνύονται στις εσωτερικές υποθέσεις της Κίνας, δεν πρέπει να καταστήλουν την ανάπτυξη της Κίνας και δεν πρέπει να περάσουν τις κόκκινες γραμμές του Πεκίνου σχετικά με την κυριαρχία, την ασφάλεια και τα συμφέροντα της Κίνας, δήλωσε ο Ουάνγκ Γι σύμφωνα με το China Central Television. Όπως σημείωσε ο Υπουργός, αν και οι σχέσεις μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ έχουν γενικά σταθεροποιηθεί και οι δύο πλευρές έχουν ενισχύσει το διάλογο και τη συνεργασία, αρνητικοί παράγοντες συνεχίζουν να αυξάνονται και να συσσωρεύονται. Το νόμιμο δικαίωμα της Κίνας στην ανάπτυξη καταπιέζεται διαρκώς και τα ουσιαστικά της συμφέροντα τίθενται υπό αμφισβήτηση, τόνισε ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών. Ο κόσμος παρακολουθεί αν το Πεκίνο και η Ουάσιγκτον θα συνεργαστούν για την επίλυση παγκόσμιων προβλημάτων ή θα εισέλθουν σε μία σύγκρουση στην οποία και οι δύο πλευρές θα χάσουν, πρόσθεσε. Το αν η Κίνα και η ΗΠΑ θα επιμείνουν σταθερά στον σωστό δρόμο της σταθερότητας και της προόδου ή θα επιστρέψουν στα λάθη του παρελθόντος είναι ένα σοβαρό ερώτημα που τίθεται και στις δύο πλευρές για να δοκιμάσουν την ειλικρίνεια και τις ικανότητές τους, δήλωσε ο Ουάνγκ Γι.